Γιατί βρισκόμαστε και πάλι επί το αυτό? Ασφαλώς πολλές εξ ημών ήσαν και χτες το βράδυ, και έτσι η πρώτη μας, θα έλεγα, επαφή ήδη πραγματοποιήθηκε. Καιρός πολλής παρήλθε, αφότου είχαμε διακόψει τα θέματα τα κατά Κυριακήν και τα κατά Δευτέραν, κυρίως τα κατά Δευτέραν, τα οποία διακόπησαν πρώτη Πάσχα, και προφανώς εις τα σκηχάς όλων ημών προεκλήθη μία πείνα και μία δίψα λόγου Θεού, ότι όντως έχει έτσι το πράγμα, και η θεσινή βραδιά αλλά και η απόψινή, με την παρουσία σας, την πυκνή παρουσία σας, φανερώνει αυτή την αλήθεια. Είναι ανάγκη πράγματι να πούμε ότι η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε πεινάει και διψάει το Λόγο του Θεού. Πώς να το κάνουμε? Η ανθρώπινη ψυχή είναι πλασμένη για τον Θεό. Όταν της λείψει, τότε τον αναζητά τον Θεό. Τότε υποφέρει δια την απουσία του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι μακριά από τον Θεό, τόσο πιο πολύ υποφέρει χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Βλέπει, διαπιστώνει ότι η ζωή του, λαβαίνω επιστολές, ακούω ομολογίες τέτοιων ανθρώπων, η ζωή του είναι χαώδης, είναι ζωώδης, κτηνώδης, είναι άνευ περιεχομένου, είναι η ζωή του ξεφτισμένη, και όλα αυτά φανερώνουν ότι στην πραγματικότητα ζητάει, πεινάει και διψάει Θεό. Δεν το καταλαβαίνει. Ίσως κάποιον χρειάζεται να τον βοηθήσει για να το αντιληφθεί. Αλλά Θεόν πεινάει και διψάει. Το είπε ο Χριστός: ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ ου διψήσει πόποτε. Εκείνος ο οποίος θα έλθει σε μένα δεν θα πεινάσει. Δεν θα αισθάνεται η ψυχή του εκείνο το χάος, την άβυσον, το κενόν, των μετεωρισμών. Η ψυχή του θα χορτάσει. Ένα πράγμα μόνο βλέπουμε εδώ, ότι υπάρχουν δύο θέσεις εις των λόγων του Χριστού. Είναι εκείνο το «ο ερχόμενος προς με». Το ένα είναι «ο ερχόμενος». Το δεύτερον είναι το «προς με», σε μένα, ο Χριστός. Είναι λοιπόν εκείνος που πηγαίνει στον Χριστό και ο Χριστός. Ο άνθρωπος, ο οποίος κινείται προς τον Χριστό, είναι έργον δικών του. Ο Χριστός, ο οποίος κινείται προς τον άνθρωπο και προσφέρεται ως ο ουράνιος άρτος, είναι έργον του Θεού. Αλλά για να κινηθεί ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, προς τον ουράνιον άρτον και να μην είναι εις την άβυσσον και εις τον μετεωρισμόν και την άγνοιαν, θα πρέπει να γνωρίσει ποιος είναι αυτός ο ουράνιος άρτος. Ποτέ η ψυχή δεν θα πεινάσει και δεν θα διψάσει άμα έχει Χριστό. Είναι πράγματι ο άρτος της ζωής ο Χριστός. Είναι το ίδωρτο ζών ο Χριστός. Σήμερα ο κόσμος Χριστό χρειάζεται. Του λείπουν πολλά, αλλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι τους λείπει. Ο άλλος λέγει ότι μου λείπει η υγεία μου. Ο άλλος λέγει μου λείπουν χρήματα. Ο άλλος μου λέγει ότι του λείπει μία θέση, ένα βόλεμα. Ο άλλος τούτο κι άλλος εκείνο. Στην πραγματικότητα όλοι θα μπορούσαν να πούν: μου λείπει ο Χριστός. Αυτό δεν είναι μια φιλολογία. Θα μου πείτε, όταν μου λείπουν χρήματα, πώς μπορώ να πω ότι μου λείπει ο Χριστός? Μα ο Χριστός είναι ο πλούσιος.
είναι εκείνος που όχι μόνο το παν έκανε, το σύμπαν δημιούργησε, αλλά και δι' αυτό προνοεί. Θα μπορούσες να φανταστείς ότι ο εμπιπλών, ο χορταίνων, παν ζώων, αυτός ο οποίος απλώνει το χέρι του, εσκόρπισε, έδωσε τη σπένιση, σκορπάει και γεμίζει τα πάντα, ότι αυτός δεν θα είναι εκείνος που θα σου δώσει τα χρήματα. Ο Χριστός σου λείπει, όχι τα χρήματα. Άμα δεν έχεις χρήματα, μη ζητάς χρήματα. Ζήτα τον Χριστόν, ο οποίος έχει τα χρήματα, ο οποίος έχει την υγεία, ο οποίος έχει την ενδυμασία. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Λέγει ότι ζητάτε, μεριμνάτε, φροντίζετε. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, ταύτα δε πάντα προσθεθήσετε ημίν. Εκείνο το ταύτα δε πάντα προσθεθήσετε ημίν, όλα αυτά θα σας προσθεθούν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι πρώτα πρέπει να ζητήσουμε τον Χριστό, τον Θεό, τη Βασιλεία του Θεού. Όταν λέμε την Βασιλεία του Θεού, δεν εννοούμε παρά τον Χριστό Θεό, τον Χριστό, διότι δεν είναι εδώ ο Χριστός και εδώ η Βασιλεία του, ούτε είναι γύρω γύρω από τον Χριστό η Βασιλεία. Η Βασιλεία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άρα λοιπόν, άμα λέγει ο Κύριος να ζητάμε την Βασιλεία του Θεού, δεν λέει τίποτε άλλο παρά να ζητάμε τον Θεό. Και όταν έχω τον Θεό, θα μου δοθούν όλα, γιατί έχω τον Θεό, τον πλούσιον, τον αγαθόν, τον πατέρα, τον αδελφόν, το ένδυμα, το υπόδημα, όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σημερών Νέος Θεολόγος. Αυτός για σένα λέει είναι υπόδημα, για σένα είναι ένδυμα, για σένα είναι τροφή, για σένα είναι οικία, για σένα πατήρ, για σένα μήτυρ, για σένα αδελφός. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, για να φτάσουμε εκεί, πρέπει ακριβώς να γνωρίσουμε, αγαπητοί μου, ποιος είναι αυτός ο ουράνιος άρτος, ο ουράνιος πλούτος, το ουράνιο χόρτασμα. Όταν λέω ουράνιο χόρτασμα, όχι κάτι που είναι κάπου μακριά από μένα, αλλά κάτι που έρχεται από τον ουρανό στον άνθρωπο. Πολλές φορές άμα λέμε ο ουράνιος άρτος, είναι σαν να βάζουμε μια απόσταση ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Και αυτή η απόσταση είναι κάτι που κοστίζει πολύ ακριβά στον άνθρωπο. Εγώ εδώ και εκεί ο Θεός. Πόσο μακριά, μα πόσο μακριά. Γιατί αυτό? Όταν ο Θεός κατέρχεται στη γη, γιατί να λες τόσο μακριά? Όταν λέμε λοιπόν ουράνιος άρτος, σημαίνει όχι τον τόπον, αλλά την προέλευση. Ότι ο Χριστός έρχεται από τον ουρανό. Δεν είναι εκ της γης, όπως είπε ο ίδιος, αλλά έρχεται από τον ουρανό. Και όχι ότι είναι στον ουρανό και συνεπώς μεταξύ εμού και εκείνου υπάρχει μία απόσταση. Πρέπει να τον γνωρίσω. Ποιος είναι ο τρόπος να τον γνωρίσω? Πού αποκαλύπτεται ο ουράνιος άρτος, ο ουράνιος πλούτος? Ίσως σε πολλά πράγματα αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο. Αν ανοίξω το Ευαγγέλιο, αποκαλύπτεται ουράνιος άρτος. Ίσως στην προσευχή, ίσως σε πολλά άλλα. Αλλά αγαπητοί, το ακρότατον μέσον δια του οποίου αποκαλύπτεται ουράνιος άρτος, όχι μόνο πια σαν μια απλή γνώση, αλλά και προπαντός σαν μια γεύση, είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η Θεία Λειτουργία. Αυτός ο θησαυρός, ο παραθεωρημένος, αυτός τον οποίον, του οποίου την αξία δεν γνωρίζουμε, και τόσο θα έλεγα βάναυσα και προκλητικά παραθεωρούμε, κλωτσούμε
προγγίζουμε και ακόμη και κατηγορούμε. Για να μην πω το συνηθέστατο, ότι αδιαφορούμε έναντι του μεγάλου αυτού γεγονότος, της μεγίστης αυτής προσφοράς του Θεού προς τον άνθρωπο που λέγεται Θεία Λειτουργία, και που μέσα εκεί ο αμνός του Θεού, ο ουράνιος άρτος, αποκαλύπτεται και σα γνώση και σα γεύση και σα θεωρία και σα και σαν ενσωμάτωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο φέτος, αγαπητοί μου, τα θέματά μας θα αναφέρονται στην Θεία Λειτουργία. Κι άλλοτε έχουμε μιλήσει και αναλύσει τη Θεία Λειτουργία, ίσως το πρώτο της μέρος αρκετά καλά και το δεύτερο μέρος το και σπουδαίτερον λίγο περιληπτικά, διότι ο χρόνος δεν μας έπαιρνε. Εδώ και μερικά χρόνια πίσω, θα το ενθυμίστε όσοι παρακολουθείτε τις ομιλίες αυτές από ετών. Τώρα δεν θα πούμε τα ίδια πράγματα. Θα ενθυμίστε ότι τα ειρηνικά επί παραδείγματι τα είχαμε εξαντλήσει. Δια τα ειρηνικά δεν θα πω τίποτε άλλο παρά μόνο ότι υπάρχουν ειρηνικά. Τίποτε άλλο. Σημαίνει ότι άλλα πράγματα θα πούμε. Εντελώς καινούργια. Ο οδηγός μας θα είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, βυζαντινός συγγραφεύς, ο οποίος έχει ερμηνεύσει την Θεία Λειτουργία και μάλιστα την έχει ερμηνεύσει κατά των καλύτερων τρόπων. Είναι από τα άριστα δείγματα ερμηνείας Θείας Λειτουργίας, η καλύτερον σωζωμένη ερμηνεία Θείας Λειτουργίας. Είναι πρωτότυπος, είναι υπέροχος πραγματικά. Βεβαίως η μέθοδος την οποία θα ακολουθήσουμε δεν θα είναι εκείνη ή της Κυριακής ή των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου και θα έχουμε το κείμενο και θα αναλύουμε, όχι, αλλά θα παίρνουμε κεντρικά σημεία από το κείμενο στα οποία θα γίνεται μια ανάλυση ή καλύτερα μια ανάπτυξη. Έτσι δεν θα κρατάτε μπροστά σας κανένα χαρτί, απολύτως τίποτα, μόνο θα ακούτε. Είναι εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα η ερμηνεία του Νικολάου Καβάσιλα. Μη τη χάσετε. Θα παρακαλέσω λοιπόν να μην απουσιάζετε. Επανέρχομαι ότι η Θεία Λειτουργία είναι το πλαίσιο εντός του οποίου αποκαλύπτεται ο ουράνιος άρτος. Αποκαλύπτεται όλος εις όλων των ερχόμενων, ο ερχόμενος πρόσμε. Αποκαλύπτεται ο όλος Χριστός εις των όλων άνθρωπων. Και αποκαλύπτεται με διαρκής βιωματικάς εμπειρίας. Εκείνος ο οποίος αρχίζει να γεύεται τη Θεία Λειτουργία πραγματικά αρχίζει να αποκτά εμπειρίες. Ήθελα να σας ερωτήσω, έχετε εμπειρία του φαγητού πατάτες? Έχετε εμπειρία του φαγητού πιλάφι, του φαγητού ψάρια, του φαγητού κρέας? Έχετε. Γιατί εγευθήκατε. Αν σας πω τώρα πιλάφι, αμέσως το μυαλό σας πηγαίνει στη γεύση πιλάφι. Έτσι και εδώ. Είναι πραγματικά μία γεύση, όπως σας είπα, η Θεία Λειτουργία, και συνεπώς δημιουργεί εμπειρίες. Και αυτές οι εμπειρίες δεν είναι εμπειρίες της γλώσσης, όπως θα ήταν εις το φαγητό, ούτε εμπειρίες του αυτιού, όπως θα ήταν εις τη μουσική, ή εμπειρίες του ματιού, όπως θα ήταν μια εικόνα. Αλλά είναι εμπειρίες που πληρούν, πραγματικά και ικανοποιούν των όλων άνθρωπων. Επιτρέψατε μου να πω και τα μάτια του και τα αυτιά του και την γεύση του και την όσφρησή του και το σώμα του και την ψυχή του και το είναι του,
όλο εκείνο το φαινόμενο που λέγεται ζωή, που λέγεται βίωμα, και που το βίωμα δεν είναι μια κατάσταση μόνο των αυτιών ή μόνο της γεύσεως, αλλά είναι μια κατάσταση της όλης ανθρωπίνης υπάρξεως. Η Θεία Λειτουργία ακόμη αποτελεί μια ζώσα επιτομή όλου του χριστιανισμού. Ζώσα επιτομή, μια δηλαδή συμπίκνωση, μια περίληψη, αλλά χωρίς να λείπει τίποτε από αυτήν, που τα έχει όλα και ταυτοχρόνως τα έχει εν μικρογραφία. Θα λέγαμε είναι ο όλος χριστιανισμός, είπε κάποιος σύγχρονος θεολόγος, ότι αυτός που κατενόησε, κι άλλοτε σας το έχω πει, αυτός που κατενόησε τη Θεία Λειτουργία, κατενόησε όλο το βάθος και την ουσία του χριστιανισμού. Και πράγματι θα λέγαμε ότι ο αληθής χριστιανός είναι ένας λειτουργικός άνθρωπος. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο αληθής χριστιανός, θα το φωνάξω να το ακούσει και η εξώπορτα, ο αληθής χριστιανός είναι ένας λειτουργικός άνθρωπος. Ο αληθής χριστιανός δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει απλώς καλές πράξεις ή απλώς κάνει την προσευχή του εις το σπίτι, αλλά δεν είναι λειτουργικός άνθρωπος. Λειτουργικός άνθρωπος ταυτόχρονα θα πει και εκκλησιαστικός άνθρωπος, διότι η λειτουργία γίνεται μέσα στην εκκλησία, δηλαδή με την παρουσία των πιστών, και όπου η εκκλησία εκεί και ο Χριστός, διότι η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και αυτό έχει τέτοια διάσταση ώστε να λέγαμε ότι ένας τυφλός ο οποίος είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, εκγενετής τυφλός, εσπούδασε, όπως και σπουδάζουν πολλά οι τυφλοί, εσπούδασε φυσική και γνώρισε όλες τις επικρατούσες θεωρίες περί του φωτός, τι είναι το φως, και να γνωρίζει όλα τα φαινόμενα τα αναφερόμενα εις το φως και όλα εκείνα τα πειράματα τα αναφερόμενα εις το φαινόμενο φως, και μπορεί να σας αναλύσει κατά θαυμαστών τρόπων όλα αυτά και να σας τα αναπτύξει από καθέδρας, αλλά αλίμονο, ενώ τόσο θαυμάσια θα ακούσετε να σας ομιλεί περί των θεωριών του φωτός, στερείτε όμως της θέας του φωτός. Αν του πείτε, αφού τελειώσει τη λαμπρή του διάλεξη, και τώρα κύριε ομιλητά, πέστε μας, έχετε δει το φως, θα σας πει αλίμονο, είμαι τυφλός εκγενετής. Έτσι είναι και ο χριστιανός. Όσο να ξέρει τη θεωρία του χριστιανισμού, να έχει σπουδάσει εις πανεπιστήμια, να είναι λαμπρός γνώστης και βαθύς, βάζω ένα ερωτηματικό εντός παρενθέσεως, λαμπρός γνώστης και βαθύς, ας πούμε, αλλά να μην είναι λειτουργικός άνθρωπος, δεν εγεύει τίποτε από χριστιανισμό, δεν ξέρει τίποτε από χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός πάνω απ' όλα, όπως σας το είπα, είναι γεύσης. Είναι γεύσης. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε, λέγει, γεύσαστε και είδετε. Ελάτε να γευθείτε και να δείτε. Γεύσαστε και είδετε. Βάλτε στη γλώσσα σας και ανοίξτε τα μάτια σας, να δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Χριστός το χρήμα ήτα, που σημαίνει αγαθός. Δηλαδή, είναι γεύσης και όρασης ο χριστιανισμός. Ο Θεός είναι γεύσης και όρασης. Ακόμη η Θεία Λειτουργία αποτελεί ένα οχυρόν της Ορθοδοξίας. Κατά την μακραίωνον υπόδουλον ζωή του έθνους μας, όπου πράγματι σκότος υπήρχε θεολογικής γνώσεως, εκείνο το οποίο κράτησε το λαό μας όχι απλώς στην πίστη του,
αλλά και εις την ορθόδοξον πίστην του και εις την ηθικήν του εν την ημέτρο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Θεία Λειτουργία. 400 χρόνια σκλαβιάς ο Άμβων εσήγησε, οι ιερείς δεν ήσαν μορφωμένοι, οι εκκλησίες εγκρεμίζοντο, εδιώκοντο, μετεβάλλοντο σε αχυρώνες και αποθήκες και ό,τι άλλο. Και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μας, οι Ελληνές μας χτίζαν τις εκκλησίες τους, οι μη υπόγειες να μην πολύ φέρονται στα μάτια των κατακτητών. Αγία Γραφή δεν υπήρχε, όσα βιβλία σώθηκαν λειτουργικά εκεί στο αναλόγιο. Πώς αυτός ο λαός μας σώθηκε? Από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία ήταν εκείνη η οποία εστερέωσε, δυνάμωσε, κράτησε, φώτισε, συντήρησε το λαό μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ιδιαίτερο στην εποχή μας, όπου η Ορθοδοξία μας βάλεται από τόσους εχθρούς και γενικά αγνοείται η ουσία του χριστιανισμού, ότι πρέπει να γίνει γνωστή όλος ιδιαίτερος η ουσία και το νόημα της Θείας μας Λειτουργίας. Είχα ακούσει, ή μάλλον καλύτερα είχα διαβάσει ένα κείμενο από κάποιον θεολόγο, απλώς κάτι προφορικά έλεγε και είχε γραφτεί και το διάβασε αυτό, ότι πολλά πράγματα επιχειρούν στην εποχή μας να αλλάξουν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην αλλάξει τίποτε από τη λειτουργία μας. Γιατί? Διότι ακριβώς αυτά που σας λέω το σύνορα είναι η επιτομή του χριστιανισμού. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα από τη Θεία Λειτουργία. Ούτε πάνω ούτε κάτω, ούτε σύν ούτε πλην, τίποτα. Θα μείνει, πρέπει να μείνει ακεραία. Εάν αλλοιωθεί η Θεία Λειτουργία, τότε σημαίνει ότι το οχυρόν της Ορθοδοξίας ήδη προσβάλλεται. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί μου, όλοι μας, να μπορέσουμε να κατανοούμε τη Θεία Λειτουργία με όσα θα υποθούμε εδώ, και μέσα σε αυτά τα προοδευτικά βιώματα κατανοήσεως, βιώσεως της Θείας Λειτουργίας, να μην κάνουμε τίποτε άλλο παρά να επιτυγχάνουμε εκείνη την ανέλυξη δίκη σπαργάνων των υπερφιών νοημάτων αυτής της Θείας Λειτουργίας, για να δούμε εκεί μέσα αυτόν των ενανθρωπίσαντα λόγων, όπου και αποτελεί την ουσία της Θείας Λειτουργίας και την ουσία του χριστιανισμού. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή, και τώρα ας δούμε μια εισαγωγή των όσων ο Καβάσιλας μας αναφέρει. Στην ερμηνεία του προτάσει ένα κεφάλαιο το οποίο επιγράφει «Τις ο νους της ιερουργίας όλης εν κεφαλαίο». Δηλαδή, «Τις ο νους», ποια η ουσία της Θείας Λειτουργίας, με λίγα λόγια, εν κεφαλαίο, με λίγα λόγια, περιληπτικά. Δηλαδή, αν μας έλεγαν «Τι είναι η Θεία Λειτουργία», τι μπορούμε να απαντήσουμε? Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Αλήθεια, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Προσπαθεί να δώσει μία συνοπτική εικόνα του όλου θέματος, διότι πρέπει να πούμε έχει μεγάλη αξία μία συνοπτική γνώση ενός θέματος. Το να ξέρεις πολλά και στο τέλος να σου πούν τι είναι αυτά που ξέρεις και να μην ξέρεις να τα κλείσεις και να πεις με δύο λόγια ότι αυτό είναι τούτο, δεν έχει αξία. Πολλές φορές χανόμαστε μέσα στις λεπτομέρειες. Μπορεί να πει κανείς, την ξέρω πολύ καλά τη λειτουργία, καταλαβαίνω αυτό και καταλαβαίνω εκείνο. Μάλιστα, τι είναι όμως η λειτουργία? Δεν το ξέρεις. Έχασες. Το θέμα έχει φύγει από τα χέρια σου. Γι' αυτό
να προσέξουμε πάντα ό,τι μαθαίνουμε, να προσπαθούμε να συγκεφαλαιώνουμε και να βγάζουμε το κύριο νόημα, δηλαδή τι είναι αυτό που έμαθα, και να μπορώ με 5 λόγια να το πω, αλλά και εγώ ο ίδιος να μπορώ να το διατυπώσω στον εαυτό μου για να έχω μία ακριβή εικόνα του όλου θέματος. Σημειώνει λοιπόν επιγραμματικός το τι είναι η Θεία Λειτουργία. Ακούστε πώς το λέγει στο κείμενο και θα σας το αναλύσω. Της Αγίας Τελετής των Ιερών Μυστηρίων έργων μεν ή των δώρων εις το Θείο Σώμα και Αίμα Μεταβολή. Τέλος δε το τους πιστούς αγιαστήνε δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας. Λαβώντας. Δηλαδή ότι η Θεία Λειτουργία είναι δύο πράγματα. Σημειώσατε το. Είναι δύο πράγματα. Ένα έργον και ένας σκοπός. Και έργον μεν είναι η μεταβολή των δώρων που πάτε εσείς στο ναό με το πρόσφορό σας και με το κρασί σας. Αυτά λέγονται δώρα, τα οποία αναποτίθενται στην προσκομιδή και από εκεί μεταφέρονται στην Αγία Τράπεζα και μέχρι εκείνη την ώρα που θα καθαγιαστούν λέγονται μόνον δώρα ή και τίμια δώρα. Κακώς τα λέμε τίμια δώρα και μετά. Αυτό θα το δούμε όταν θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Κακώς δηλαδή, πώς να το πω, όχι κακώς, αλλά όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Μέχρι εκείνη την ώρα λέγονται δώρα ή τίμια δώρα. Και μετά λέγονται κάτι άλλο. Και θα μεταβληθούν αυτά τα δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι έργον της Θείας Λειτουργίας. Ποιο λοιπόν το έργον της Θείας Λειτουργίας? Η μεταβολή των τιμίων δώρων του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ποιος ο σκοπός? Ο σκοπός είναι αυτά τα οποία εργάστη η Θεία Λειτουργία, αυτά τα οποία μας προσέφερε ως έργον της, οι πιστοί να τα προσλάβουν για να αγιαστούν. Δηλαδή να κοινωνήσουν και κοινωνούντες να τύχουν αφέσεως των αμαρτιών των, αγιασμού, κληρονομίας της Βασιλείας του Θεού, όλα εκείνα μάλιστα που λέγει, να επεκτείνω λίγο το θέμα, που λέγει η αμέσως ευχή εις την Αγία Αναφορά, τιμήμα της Αγίας Αναφοράς, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων άρτων, των τιμίων δώρων, που λέγει ότι εις πλήρωμα Πνεύματος Αγίου, εις άφηση να μαρτιώνεις, βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα λοιπά. Όλα αυτά αποκτάει ο πιστός όταν πάρει τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνεπώς, ποιος ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας? Ο αγιασμός των πιστών, να αγιαστούν. Ίσως θα πρέπει από αυτή τη στιγμή να σας πω το εξής. Πώς, παρακαλώ αγαπητοί μου, θα σας εφαίνεται η περίπτωση να μαγειρέψετε πολυτελώς, να στρώσετε τραπέζι με καθαρό τραπεζομάντιλο και να το στρώσετε πολυτελώς και αξιοπροσέκτως, να βάλετε το φαγί μέσα στα πιάτα και να έρθουν οι καλεσμένοι σας στο σπίτι, αλλά κανείς να μην βάλει μπουκιά εις το στόμα. Θα είναι το περίεργο και παράξενο. Άλλο τόσο, δεν νομίζετε ότι όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, είναι κάτι που και άλλη φορά σας το έχω πει, πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία, παρασκευάζεται και προσφέρεται εις εμάς, εργάζεται καλύτερα, και προσφέρεται εις εμάς το σώμα και το αίμα του Χριστού, και εμείς απερχόμεθα χωρίς να γευθούμε. Με άλλα λόγια, το έργο μεν επιτελείται, αλλά ο σκοπός δεν επιτελείται. Και
αν μου πει κάποια κυρία από εσάς ότι μα δεν μας αφήνετε να κοινωνήσουμε, γιατί μας λέτε να κοινωνάμε μια φορά το χρόνο, μια φορά στα 5 χρόνια. Δεν σου φταίμε εμείς, κυρία μου. Μπε στο δρόμο του Θεού να κοινωνάς τακτικά. Αλλά όμως ένα έχουμε να πούμε, ότι όταν δεν κοινωνούμε καταργούμε τον σκοπόν της Θείας Λειτουργίας. Τουλάχιστον τον καταργούμε δια τον εαυτόν μας, όχι δια τους άλλους, δια τον εαυτόν μας. Προκειμένου ο πιστός να γίνει άξιος μέτοχος των θείων μυστηρίων, πρέπει να τύχει και κάποιας προπαρασκευής. Η προπαρασκευή, η προετοιμασία δηλαδή, είναι ένα τεχνικό στοιχείο το οποίο και αποτελεί την δομή της Θείας Λειτουργίας. Πλαισιώνει δε την όλη μυσταγωγία και αποτελείται από τα σευχάς, τας ψαλμοδίας και τας αναγνώσεις των ιερών γραφών. Όλα αυτά βέβαια τα οποία προσφέρονται, όσες είπα, μια προπαρασκευή, σκοπόν έχουν να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο κλίμα και να ικανώσουν τον πίστον να δεχθεί αξίως την προσφορά αυτήν του Θεού. Ο Θεός προσφέρει τα πάντα δωρεάν. Δεν ζητάει τίποτε ο Θεός από τον άνθρωπο, δεν ζητάει χρήματα, τα προσφέρει όλα σαν ένα δώρο. Έχει όμως μία απέτηση. Όχι τίποτε άλλο από σένα να του προσφέρεις ή να του πληρώσεις τον Θεό, αλλά έχει την απέτηση να γίνομαι όλοι ικανοί να δεχθούμε αυτήν την προσφορά του Θεού και να τη διατηρήσουμε. Δύο πράγματα θέλει ο Θεός από εμάς: να γίνομαι ικανοί να δεχθούμε και να διατηρήσουμε εκείνο το οποίο μας προσφέρει. Δηλαδή είναι εκείνο που θα το λέγαμε με απλά πρακτικά λόγια: ετοιμάσου καλά πριν κοινωνήσεις και φυλάξου πολύ μετά που θα κοινωνήσεις. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο για τη Θεία Ευχαριστία, αυτό ισχύει για όλα τα μυστήρια. Αν σας έλεγα ότι κατεξοχήν ισχύει για το μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος, του Αγίου Βαπτίσματος, τι θα έλεγες? Λέγει ο Αγίος Κύριος Κατηχητής κάπου: υπήρξες τέτοιος. Πρόσεξε, όλα αυτά πριν το βάπτισμα, για όλα υπάρχει συγχώρηση. Μη ξαναμαρτήσεις μέσα εις το βάπτισμα. Σας ξαναλέγω, κατεξοχήν μάλιστα στο βάπτισμα. Εκ δευτέρου έρχεται δια το θέμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό φανερώνει και η παραβολή του σπορέως που είχαμε χθες, που λέγει ότι εξήλθεν ο σπύρον του πήρε των σπόρων αυτού. Λέγει ο καβάσιλας, δεν εξήλθεν ο σπύρον του πήρε μόνο, συγγνώμη, δεν εξήλθεν ο σπύρον αρρώσε των αγρών, αλλά εξήλθεν ο σπύρον του πήρε. Δεν βγήκε ο ουράνιος γεωργός να οργώσει το χωράφι, αλλά βγήκε ο ουράνιος γεωργός να σπείρει το χωράφι. Διότι έργον του Θεού είναι η σπορά, έργον δικό σου είναι η άρρωση του χωραφιού της καρδιάς σου, είναι το όργωμα του χωραφιού της καρδιάς σου, είναι δικό σου έργον η ικάνωση, δηλαδή το να κατασταθείς ικανός, ικανή ψυχή, για να μπορέσεις να δεχτείς το σπόρο του Θεού, να δεχτείς το βάπτισμα, να δεχτείς το χρήσμα, να δεχτείς τη Θεία Ευχαριστία, να δεχτείς ό,τι δωρεά σου δίνει ο Θεός δια της εκκλησίας του. Ο αγιασμός μας, αγαπητοί μου, αυτός μέσα στη Θεία Λειτουργία, είπαμε έργον και σκοπός, μην το ξεχνούμε. Ο αγιασμός μας αυτός μέσα στη Θεία Λειτουργία γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι ο πιστός ζει και δημιουργεί κλίμα στην ψυχή του με τις ευχές, τα ψάλματα και τα αναγνώσματα, όπως σας είπα, και δια των οποίων, συγγνώμη, και η ψυχή του όταν δημιουργήσει μία έτσι άνοδο,
επισπά την εύνοια και την χάρη του Θεού, αλλά και των λυλασμών των αμαρτιών του. Λέγει εις τον Ψαλμό 49 ο Θεός: «Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Θύσον το Θεό, να θυσιάσεις εις τον Θεό. Τι? Μόσχους, κρυούς, πρόβατα, αιματηράν, ανέμακτον θυσίαν, λιβάνι, λάδι, κερί. Όχι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως. Τι είναι η ένεση? Ο Ψαλμός. Ο Ψαλμός, η υμνοδία. Να δοξάσω το Θεό με το στόμα μου, με τη μουσική μου. Να ψάλω στο Θεό. Και τότε λέγει: «Εξελούμεσε και δοξάσεστε». Θα σε ελευθερώσω, θα σε γλιτώσω, θα σε σώσω, θα σε βοηθήσω και θα με δοξάσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι όταν υμνείται ο Θεός, όταν υμνείται, τότε έλκεται από τον Θεό, αποσπάται από τον Θεό η εύνοιά του. Μας κοιτάζει όματι, όματι ευνοϊκό. Ευμενές όμα έχει ο Θεός απέναντί μας. Μάτι καλό, μας βλέπει καλά. Να σας πω την αλήθεια μου. Να σας πω την αλήθεια μου. Ότι κανείς βέβαια σιγά σιγά μέσα του τα πράγματα, είπαμε προοδευτικός όλα μας μέσα μας γίνονται, και ο αγιασμός προοδευτικός είναι. Θα μπορούσα να πω εις τον Ψάλτη, και μέχρι τώρα το λέω με πιο πολύ φόβο μόνο τώρα: κοίταξε, να είσαι σύντομος. Βέβαια πολλές φορές θέλουν να κάνουν και επίδειξη οι Ψάλτη, δεν ξέρω είναι ο Ψάλτης και πρόκειται τον πελά μου, αλλά είναι το επιδεικτικό στοιχείο, θέλουμε να κάνουμε επίδειξη. Όταν όμως είναι μια ανάγκη της ψυχής να ψάλλουμε εις τον Θεό, πως το λέει και ο Ψαλμωδός: «Ψαλτά λέγει σαν τα δικαιώματά σου εν γη παρικίας μου». Τα δικαιώματά σου, δηλαδή ό,τι αφορά εις εκείνα τα οποία εσύ θέλεις από τον άνθρωπο. Αυτά τα δικαιώματα του Θεού είναι οι εντολές, οι αναφερόμενες εις την δόξα του Θεού. Ψαλτά είσαι μη, ήσαν μη εις τόπον παρικίας μου. Βέβαια ο Ψαλμός είναι εχμαλωσιακός και εννοεί την παρικία των Εβραίων που έλειπαν από την Παλαιστίνη και ήσαν στην Βαβυλώνα εχμάλωτοι. Αλλά ο τόπος της γης αυτός δεν είναι παρικία μας, διότι δεν είναι εδώ η πατρίδα μας. Η πατρίδα μας είναι ουρανός και ο τόπος αυτός είναι παρικία. Και τότε θα λέγαμε, ποιος είναι ο σκοπός μας να προσφέρουμε με ποιο τρόπο θα προσφέρουμε τα δικαιώματα του Θεού εις τον τόπον αυτών της γης, της παρικίας μας? Κατά τρόπον ψαλόμενο. Ο Θεός ευχαριστείται να δέχεται την ψαλμοδία. Και κάθομαι και λέγω, δηλαδή μήπως αμαρτάμε άμα λέγω στον Ψάλτη πιο γρήγορα, πιο σύντομα, κόψε την ψαλμοδία, όχι πέφτω και χύμα. Άρχισα να αισθάνομαι άσχημα όταν λέγω πες τα χύμα. Εκτός εάν υπάρχει λόγος να υποθεί χύμα. Χύμα θα πει όχι ψαλτά. Καταλαβαίνω όμως ότι ο Θεός θέλει ψαλτά να είναι. Πολλά πράγματα που τα θεωρούμε περίτα, άμα αρχίσουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, μένουμε κατάβλητοι. Αγαπητοί μου, ξέρετε τι μας αποκαλύπτει μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη? Είναι φοβερό. Ξέρετε πόσο πίσω είμαστε και πόσο αγνοούμε τα δικαιώματα του Θεού και τις εντολές του Θεού. Ο ένας λοιπόν τρόπος είναι αυτός, να αποσπάσουμε τον αγιασμό. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος. Όλα τα λεγόμενα και δρατώμενα, αυτά που δράτονται, καλύτερα φρατώμενα, αυτά που τα οποία είναι εν δράση, μέσα σε όλα αυτά τα τελούμενα αντιλαμβανόμεθα βλέπουμε αυτή την παρουσία του Ιδίου του Χριστού, όσα εκείνος έπραξε
και όσα εκείνος έπαθε για μας. Λέγει ο Καβάς. Εν αυτής, δηλαδή μέσα εις αυτά, ορώμεν των Χριστών, τυπούμενον και τα υπερημών αυτού έργα και πάθη. Βλέπουμε να τυπούται, δηλαδή ένας τύπος ο οποίος μας αποκαλύπτει μέσα στη Θεία Λειτουργία τι ο Χριστός έπραξε και τι έπαθε, όπως σας είπα, για μας. Διότι και οι ψαλμοδίες, όχι μόνο σαν κάτι που θα προσελκύσουμε την εύνοια του Θεού, αλλά και σαν περιεχόμενο οι ψαλμοδίες και τα αναγνώσματα και όλα εκείνα τα οποία τελούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία, μικρά είσοδος, μεγάλη είσοδος, το ειρήνη πάση, το Ευαγγέλιον, ο Απόστολος, όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η φανέρωση της οικονομίας του Σωτήρος. Φανερούται, λέγει, η οικονομία του Σωτήρος, λέγει ο Καβάσιος. Τυπούται η ζωή του Χριστού, δείχνει τον Χριστόν πως έρχεται εις τον κόσμο, κηρύττει, πάθει, προσφέρει το σώμα του και το αίμα του, αναλαμβάνεται εις τον ουρανόν, στέλνει την, το Πνεύμα του Άγιον και φτιμιούται η Πεντηκοστή και υπόσχεται και τη Δευτέρα του Παρουσία. Όλα αυτά τυπούνται μέσα της Θεία Λειτουργία. Αν λάβουμε όμως υπόψη μας ότι όλα αυτά τα οποία αναπαρίστανται μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς μια αναπαράσταση, όπως ακριβώς θα κάναμε μια αναπαράσταση του έπου 1940-41 ή ακόμη θα λέγαμε της Επαναστάσεως του 1821. Βλέπετε, περίπου 25 Μαρτίου πάμε, μας καλούν σε ένα θέατρο και εκεί βλέπουμε να αναπαριστούν μια σκηνή από τον αγώνα του 1921. Φυσικά ούτε οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν τη σκηνή είναι από το 1821, ούτε τίποτα ανήκει στην εποχή εκείνη. Πραγματικό, τίποτα απολύτως αναπαράσταση είναι. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μία απλή αναπαράσταση, προσέξτε αυτό το σημείο, αλλά αυτά μέσα στις κινήσεις οι κινήσεις παριστάνουν, παρουσιάζουν το τι έκανε ο Χριστός, αλλά όλα αυτά έχουν ένα αληθινό και πραγματικό βάθρο. Και το αληθές και πραγματικό βάθρο είναι ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, αλλά είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και συνεπώς, αφού έχω αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού, τότε οι βάσεις των όσων θα δείξουμε με κινήσεις και με λόγια και με αναγνώσματα δεν είναι παρά μία πραγματικότητα. Είναι εκείνο που λέγει πάλι ο Καβάσιλας, ότι τα τίμια, τα σταδώρα εις αυτό το κυριακόν μεταβάλλει σώμα, το ταύτα πάντα δεξάμενον, το σταυρωθέν, το αναστάν, το εις των ουρανών ανελιληθώς. Ότι αυτά τα τίμια δώρα, λέγει, το κρασί και το ψωμί που έχουμε, μεταβάλλονται εις το σώμα του Κυρίου μας, αυτό το σώμα το οποίο τα πάντα εδέχει, το να σταυρωθεί, το να αναστηθεί και το να ανέλθει εις των ουρανών. Και συνεπώς δεν είναι απλώς μια αναπαράσταση, αλλά μια πραγματικότητα. Ακόμη η Θεία Λειτουργία παρουσιάζει τα επιμέρους γεγονότα και σταθμούς της ζωής του Κυρίου σαν μια εικόνα με τα επιμέρους στοιχεία της και που δίδει ένα αρμονικό όλο. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια επιτομή του χριστιανισμού, διότι δίνει μια πληρότητα εις την εικόνα της προσφοράς του Χριστού προς τον κόσμο. Έτσι, όπως βλέπουμε, έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία του αγιασμού μας. Πρώτον, ότι με την ψαλμοδία, με τα ακούσματα, όλα αυτά, η ψυχή μας, αν έρχεται προς το Θεό,
και ο Θεός μας βλέπει ευμένο. Και τα μάτια μας βλέπουν όλα εκείνα τα οποία τελούνται μέσα στην Θεία Λειτουργία, και έτσι με τον τρόπο αυτόν έχουμε μία θεωρία από το βλέπω, θεωρώ, μία θεωρία, όραση, μία θέα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Τι προσφέρει ο Θεός για μας. Όλα αυτά μας περμένουν, μας φωτίζουν, μας ενισχύουν, μας κάνουν να βγαίνουμε από τη Θεία Λειτουργία καλύτερη. Δεν εμποδίζει τίποτα, λέγει ο Καβάσιλας, να συνυπάρχουν και τα δυο. Όπως ακριβώς τα ρούχα που φοράμε, είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα του Καβάσιλα, τα ρούχα που φοράμε κάνουν δυο δουλειές. Μας ζεσταίνουν και ταυτοχρόνως μας εμφανίζουν τι είμαστε. Λέτε, άμα δείτε ράχο, αυτός είναι παπάς. Αυτή είναι μια γυναίκα που περπατάει, φοράει ας πούμε φουστάκι. Αυτός είναι, είναι χωροφύλακας. Ή αυτός είναι αξιωματικός. Τα ρούχα λοιπόν δείχνουν. Μας δεσταίνουν και ταυτοχρόνως μας δείχνουν το φύλο μας, αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες, το αξίωμά μας, την ιδιότητά μας κλπ. Έτσι ακριβώς γίνεται, όπως σας είπα, με τους δύο αυτούς σκοπούς αγιασμού μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εάν πάμε τώρα στη Θεία Λειτουργία και παρακολουθούμε, χωρίς ακριβώς να έχουμε και αυτά τα αισθήματα αγιασμού, τι θα ήταν, λέγει ο ίδιος, τάστα εσύ μεθόν ανάγκη προσκυένε της ιερής, ποιον χωρίς και το βλέπει εκεί παντελώς ανώσιο. Αυτά λέει είναι εκείνα τα οποία πρέπει να έχουμε, χωρίς τα οποία αισθήματα και το να βλέπει κανείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι ασκέπεια. Είναι εκείνο που λέγει ο Θεός εις την Παλαιά Διαθήκη. «Τι επέβλεπτε επί την θυσίαν μου ανεβεί ο φθαλμός, τι κοίταξε», λέει, «πάνω στη θυσία μου με παιδιάνθρωπο μάτι». Τα παιδιά τι, ξέρετε, το έχουμε κι άλλο παιδί, πήγαιναν και τρώγανε τα καλύτερα από τη θυσία πριν ακόμη θυσιαστούν τον Θεό. Αυτό είναι ανεβεί ο φθαλμός. Το να πει «α, ωραίο αυτό, καλή προσφορά αυτή, καλό κρασί αυτό». Δύο όνομα του Θεού. Δύο όνομα του Θεού. Και δεν έχεις μέσα σου ευλάβεια. Καθόλου ευλάβεια μέσα σου στη λειτουργία. Έτσι δεν ξέρω πού γίνει το μυαλό. Τότε πράγματι το μάτι μας είναι άνευε όταν κοιτάζει την θυσία του Χριστού. Βλέπει το σώμα και το αίμα του και το ίδιο τραπέζι. Ενώ δηλαδή καλούμεθα να έχουμε θέα όλων αυτών, αμαρτάνομαι σοβαρά όταν τα βλέπουμε τα Άγια του Θεού και δεν υπάρχουν μέσα μας τα ιερά και ευλαβή αισθήματα. Υποπτεύομαι ότι επειδή άρχισαν να πληθαίνουν τους χριστιανοί και να εισέρχονται στην Εκκλησία ακατήθητοι, χωρίς να κατηφούνται όπως συνέβαινε στους πρώτους αιώνες, και επειδή ακριβώς έφεραν με ανεβείο θαλμό η Θεία Λειτουργία, είναι αγκάθι η Εκκλησία να βάλει το τέμπλο, να ανεβάσει το τέμπλο, για να μην βλέπουν οι πιστοί εκείνα τα οποία τελούνται, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν ακριβώς έτσι. Τέλος, η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, είναι πλουσιωτάτη σε συμβολισμό. Ακριβώς για να κατανοήσουμε όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν και για να τα κατανοήσουμε ό,τι προσφέρεται σε συμβολισμό, πρέπει να υπάρχει μία εσωτερική θεωρία. Τι είναι αυτή η εσωτερική θεωρία? Είναι το εξής πράγμα. Προσέξτε με, είναι πολύ σπουδαίο. Κάποτε ο Χριστός είπε στους μαθητάς, προσέχετε από τις ζήλεις των Φαρισαίων. Προσέχετε από τη ζήλη, από τη μαγιά των Φαρισαίων.
Οι μαθητές αμέσως είπανε, μην πήρανε μαζί μας ψωμιά, ξεχάσαμε να πάρουμε ψωμί. Η ζήμη των Φαρισαίων τους θύμισε τα ψωμιά. Ο Χριστός τους βάλωσε. Τους βάλωσε διότι έκαναν κάτι καλό, αλλά δεν έγινε με καλή κατεύθυνση. Οι μαθητές έκαναν μία αναγωγή. Από τη ζήμη των Φαρισαίων πήγαν στα ψωμιά που ξεχάσανε. Αυτό λέγεται μία αναγωγή, μία μεταφορά. Με τη διαφορά πως έγινε από τα καλύτερα στα χειρότερα, έγινε προς τα κάτω. Ο Χριστός θέλει να έχουμε αναγωγή. Αφαίρεση, αναγωγή. Δηλαδή ανέβασμα από τα κατώτερα στα ανώτερα. Παράδειγμα. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μου σήμερα. Όταν πεις, δώσ' μας το ψωμί μας, Θεέ μου, αυτόν που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε, αυτό θα πει επίσης. Αυτός που είναι απαραίτητος για την ουσία μας να ζήσουμε σήμερα, και το μυαλό σου πάει εις τον ουράνιον άντων, δώσ' μου Κύριε, δώσ' μου Κύριε να κοινωνήσω. Άμα ακούτε το Πατέρι μου στη Θεία Λειτουργία, ποτέ μην πηγαίνει το μυαλό σας εις το ψωμί που θα φάμε σε λίγο που θα πάμε στο σπίτι μας. Τον άρτον ημών των επιούσιων, ω Θεέ μου, να κοινωνήσω. Τον ουράνιον άρτον δώσμο. Αυτό λέγεται αναγωγή, λέγεται μεταφορά, λέγεται πέρασμα από τη μία στην άλλη κατάσταση. Η μία μου δίνει την αφορμή να περάσω στην άλλη. Αυτό ακριβώς λέγεται εσωτερική θεωρία. Να περνάς από το σύμβολο στο συμβολιζόμενο. Να περνάς από αυτό που βλέπεις σε εκείνο που είναι. Από αυτό που βλέπεις σε εκείνο που είναι. Παράδειγμα, ποιο βλέπεις παρακαλώ να βγαίνει από την βορεία φύλη με το Ευαγγέλιο στα χέρια? Τον ιερέα. Ναι, ο ιερέας κρατεί το Ευαγγέλιο. Να κάνει τώρα εσωτερική θεωρία. Να βλέπεις εσωτερικό ότι ο Χριστός βγαίνει τον κόσμο να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέγεται εσωτερική θεωρία. Είναι σπουδαίο αυτό? Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όπως σας είπα, το ξαναλέω, περνάς από το σύμβολο στο συμβολιζόμενο. Περνάς από εκείνο που βλέπεις το πραγματικό. Και η ψυχή ανάγεται, ανεβαίνει. Και τότε αρχίζει η εσωτερική θεωρία, η εποπτεία. Η εσωτερική. Βλέπεις εκείνα που δεν βλέπει ο βέβαιος. Εκείνα που δεν βλέπει, εκείνος που έχει άφλιο. Εκείνα που δεν βλέπει, εκείνος ο οποίος δεν κατενόησε τίποτε από το λόγο του Θεού. Να το στηρίξω ακόμη περισσότερο. Ο Χριστός είπε, σε εσάς μιλάω καθαρά, στους απ' έξω με παραβολές. Ή να βλέποντες, μη βλέπεις. Και ακούσει και μη σημειώσει. Να βλέπουν, αλλά να μην βλέπουν. Και να ακούν και να μην καταλαβαίνουν. Δηλαδή, η Θεία Λειτουργία είναι κάλυμα, ξεστέφασμα. Κάλυμα για εκείνον ο οποίος μπαίνει και δεν ξέρει τίποτα από Χριστό. Αν μπει και ρίχνει ένας βουδιστής, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει. Μπαίνει μέσα, παρακολουθεί τη λειτουργία στα πρώτα χέρια και βλέπει. Αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και είναι ανάγκη να μην καταλάβει τίποτα. Διότι εάν δεν κατηχηθεί και δεν καλλιεργηθεί, θα γελάσει και θα κατηγορήσει. Αλλά για εκείνον που κατηχήθηκε και η ψυχή του καλλιεργήθηκε, αυτός καταλαβαίνει πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι ταυτοχρόνως κάλυψης και αποκάλυψης. Ή αποκάλυψης και κάλυψης. Και για να γίνει αυτή η αποκάλυψη, όπως σας είπα, χρειάζεται αυτή η εσωτερική θεωρία. Έτσι, αγαπητοί μου, ο πιστός μπορεί μέσα εκεί να βλέπει. Τι να βλέπει? Και να ζει την μεγάλη φτωχία του πλουσίου Χριστού. Την επιδημία. Το ότι ήρθε εκείνο του ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Να βλέπει ακόμη τους εξευτελισμούς εκείνου, ο οποίος είναι ο ευλογητός Θεός. Τα πάθη εκείνου ο οποίος είναι απαθής. Και
εκείνος που τόσον ενισχύθη και που τόσον ηγάπησε. Τα βλέπεις όλα αυτά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ζει ακόμη ο πιστός του ποιος ο Χριστός, ο οποίος ταπεινώθηκε, και πόσο ταπεινώθηκε και τι έπαθε και τι έπραξε, ώστε να φτάσει να μας ετοιμάσει μπροστά μας μίαν τράπεζα. Και τι τράπεζα, επί της οποίας βρίσκεται αυτός ο ίδιος, το σώμα του και το αίμα. Έτσι θα θαυμάσουμε αυτή την ανανέωση του σωτηριώδους έργου του. Χρησιμοποιώ τον όρο ανανέωση. Τι θα πει, ο Χριστός μια φορά σταυρώθηκε, και όμως ο Χριστός σταυρώνεται κάθε στιγμή. Μια φορά θυσιάστηκε, και όμως θυσιάζεται κάθε μέρα. Πώς? Το τροπάριον της ενάτης οδής του κανόνος της Θείας Μεταλήψεως μας το λέγει αυτό, ότι άπαξ προσεφέρθη ο Χριστός και αΐ πάντοτε προσφέρεται. Άπαξ και αΐ, άπαξ και αΐ, μια φορά και πάντοτε. Και πράγματι, όταν μια φορά προσεφέρει και ανά πάσα στιγμή προσφέρεται, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η διαρκής ανανέωση και προσφορά του Χριστού εις τους πιστούς. Και τελειώνει ο Καβάσιλας με κάτι υπέροχο. Θα το διαβάσω μόνο κείμενο, δύο λόγια. Φλέξομεν τας καρδίας το ποινί της αγάπης αυτού. Να αναφλέξουμε, λέγει, τις καρδιές μας με τη φωτιά της αγάπης της δικής του. Και τι ούτη γενόμενη, το πυρί των μυστηρίων ομιλήσουμε ασφαλώς και οικείως. Και αφού γίνουμε τέτοιοι, μπούμε μέσα στη λειτουργία με τέτοια αισθήματα, τότε με το πυρ των μυστηρίων να έρθουμε εις επαφή, να συναναστραφούμε, ομιλήσουμε, συναναστραφούμε, τότε με οικειότητα και με ασφάλεια να προσέλθουμε εις αυτόν τον Χριστόν. Αγαπητοί μου, τελειώσαμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένας πλούτος η Θεία Λειτουργία. Αυτός ο θησαυρός μας, αυτός ο πλούτος μας, δεν μας εντυπωσιάζει σήμερα. Δεν μας εντυπωσιάζει σήμερα. Έχουμε πάθει εκείνο που παθαίνουμε όλοι μας, με τον ουρανό. Βλέπουμε κάθε βράδυ τα αστέρια και κάθε μέρα τον ήλιο, και δεν μας κάνει πια εντύπωση ο ήλιος ούτε τα αστέρια. Ένας τυφλός όμως που θα βλέπει για πρώτη φορά το θαύμα του σύμπαντος θα έμενε κατάπληκτος. Έτσι και ένας που δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, αν έβλεπε και ήκουε τη Θεία Λειτουργία μας, θα έμενε κατάπληκτος και θα ομολόγει πολλά. Να τι ομολογεί ένας ο οποίος είδε και άκουσε τη Θεία Λειτουργία μας, ξένος, όχι ορθόδοξος. Με αυτό θα κλείσω. Ευρίσκει κανείς εις την Θεία Λειτουργία τον εις την λατρεία συνδυασμών του ανθρωπίνου μεγαλείου και του Θείου μυστηρίου, τα οποία χαρακτηρίζουν το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Εις την λειτουργία αυτήν ευρίσκει κανείς το ευαγγελικό δράμα της σαρκώσεως, της ζωής, του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού ως το φοβερόν μυστήριον όλης της δημιουργίας. Είναι η επιβίωση, της ενισχυούσης, την ζωή, χαράς της Αποστολικής Εκκλησίας, διατηρηθήσεις δια της μυστηριακής ερμηνείας. Ευρίσκει κανείς εις αυτήν την παιδική, τη Θεία Λειτουργία, την παιδική απλότητα, το φιλοσοφικό βάθος, την αισθητική ικανοποίηση. Όλες αυτές οι κινήσεις μέσα αισθητικώς ικανοποιούν. Όλα αναλυόμενα εις μεγαλοπρεπή ρυθμόν τοπικής λειτουργικής εκφράσεως. Ούτε μία θρησκευτική τελετή είναι τόσον περιεκτική όλων των γηίνων ενδιαφερόντων και όλων των ουρανίων ελπίδων, τόσον αξία του ανθρωπίνου αξιώματος και της Θείας Μεγαλειότητας. Λοιπόν, ας στραφούμε, αγαπητοί μου, προς τον λειτουργικό μας αυτόν θησαυρόν, αυτήν την αλήθεια ένδοξο και πολύτιμον κληρονομία μας.
ας τον αναζητήσουμε, ας τον ερευνήσουμε, ας τον ψηλαφίσουμε, ας τον βιώσουμε, και τότε γέμοντες αγιασμού και θεότητος θα αρχίσουμε μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν την απασόν μεγίστην από τις Ελλάδες.